Καλησπέρα φίλες και φίλοι αγροτές του Λίμπερο 107,4. Ξεκινάω μέχρι νεοτέρας μόνος και στη συνέχεια θα έρθει και ο κύριος Παναγιωτίδης. Είμαι ο κύριος Μπαϊράμης, θα πάω μαζί μέχρι τις 3, Λίμπερο παντού. Ξεκινά και για αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μία εβδομάδα που έρχεται, ξεκίνησαν και πάλι τα πρωταθλήματα και νομίζω για την πόλη είναι μια καλή εβδομάδα αυτή που ξεκινάει, ένα καλό ξεκίνημα, καθώς ο Άρης εχθές διέσυρε, μπορεί να επιτραπεί αυτή η έκφραση, που έτσι είναι, με 4-0 τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα περίμενα μια καλή εμφάνιση και ένα ξέσπασμα από τον Άρη μετά το κακό ξεκίνημα. Αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε και τόσο κακό Παναθηναϊκό. Τελικό αποτέλεσμα 4-0 και αποκτά ψυχολογία σε ένα καλό χρονικό σημείο ο Άρης, καθώς έρχεται το πολύ μεγάλο ντέρμπι της πόλης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω είναι Κυριακή στις 18:30 αυτό το παιχνίδι. Καθώς μετά ακολουθεί και το ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα ξεκινήσει, αν θα τελειώσει. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου για το συγκεκριμένο ντέρμπι. Μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει στον Παναθηναϊκό, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Έρχεται και ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη έδειξε πάλι αυτό το μέταλλο του πρωταθλητή, αν μπορούμε να πούμε, την περσινή χρονιά. Μπορεί να προηγήθηκε 2-0. Είναι κακή αυτή η παρένθεση ότι δέχθηκε 2 γκολ και σίγουρα προβληματίζει το πώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό το υπέρ του 2-0. Ο περσινός ΠΑΟΚ τουλάχιστον δεν θα το είχε κάνει. Εν τέλει κατάφερε να πάρει την νίκη. Δεν το ήθηκε από τον γκολ του offside του Βαρέλα, που χρησιμοποιήθηκε η νέα τεχνολογία εκεί πέρα. Μετά από ένα λεπτό ακολούθησε πάλι μια παρόμοια φάση. Πέτυχε τον γκολ, πήρε τους 3 βαθμούς. Μπορεί να μην αποδίδει τόσο καλά, αλλά η ουσία είναι ότι έχει το 3-3 και πλέον πάει σε ένα σερί έτσι αγώνων πολύ δύσκολο. Και θα είναι ένας μεγάλος σκόπελος, ειδικά με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει. Τώρα έχει τον Άρη, μετά πάει μέσα στο ΆΚΑ και θα έπεται και συνέχεια. Κατά τη χθεσινή ημέρα, φυσικά, είχαμε και τον τελικό του Μουντομπάσκετ. Ένα περίεργο, πάρα πολύ περίεργο Μουντομπάσκετ, κάτε με. Σίγουρα δεν περίμενα αυτή την τριάδα, την τελική τριάδα που πήρε τα μετάλλια. Είχαμε προσδοκίες και όνειρα και εμείς οι Έλληνες για την δική μας εθνική. Έμεινε έξω από πάρα πολύ νωρίς, με βάση τις προσδοκίες φυσικά που είχαμε. Αλλά νομίζω μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί και το ότι έμεινε εκτός μεταλλίων η Σερβία, που ήταν το μεγάλο φαβορί έτσι πως εξελισσόταν η διοργάνωση, μέχρι και την φάση των 16 και τα παιχνίδια που είχε δώσει μέχρι να παίξει με την Ισπανία, είχε μέσο όρο νίκης πάνω από 50 πόντους. Είχε διασύρει πραγματικά όλους τους αντιπάλους. Εν τέλει κατέληξε στην πέμπτη θέση. Το μόνο κέρδος είναι ότι είχε ένα παίκτη στην καλύτερη πεντάδα. Ήταν ο Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος όντως είναι μια καλαθομηχανή. Είναι ασταμάτητος. Στο Σακραμέντο πρέπει να παίζει ο Μπογκδάνοβιτς. Από την άλλη, η Ισπανία απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να την υπολογίζεις, όσο γερασμένη ομάδα και είναι. Όντως ήταν η πιο γερασμένη παγκόσμια πρωταθλήτρια, νομίζω, στην ιστορία της διοργάνωσης. Πάνω από 30 έτη ο μέσος όρος. Έδειξε όμως την εμπειρία της. Και ίσως κάποιοι δεν την υπολόγιζαν και τόσο πολύ. Κατάφερε να πάρει εν τέλει το χρυσό μετάλλιο με ηγέτη φυσικά τον Μαρκ Γκαζόλ, ο οποίος φέτος έπαιξε 110 παιχνίδια σε NBA και εθνική ομάδα. Κατάφερε να τα πάρει και τα δύο. Να στεφθεί και πρωταθλητής στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Να πάρει και το χρυσό μετάλλιο με την εθνική ομάδα και να βουλώσει κάπως έτσι κάποια στόματα που έλεγαν ότι ο Μαρκ Γκαζόλ παίζει στην εθνική και γενικά έχει κάνει όλη αυτή την καριέρα επειδή έχει το βίσμα που λένε στην Ελλάδα, έχει τον αδερφό του να του βάζει πλάτες. Εν τέλει δεν είναι έτσι. Έχει αποδείξει πόσο καλός καλαθοσφαιριστής είναι ο Μαρκ Γκαζόλ. MVP της διοργάνωσης και γενικά του τελικού είναι ο Ρίκι Ρούμπιο. Πραγματικός ηγέτης και αυτός, μετά από μια δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, τώρα βγήκε πιο πολύ στην επιφάνεια και έγινε γνωστό και στην Ελλάδα. Πολλοί μπορεί να ρωτιόντουσαν γιατί ο Ρίκι Ρούμπιο είναι τόσο πεσμένος τα τελευταία χρόνια, ενώ είχε ξεκινήσει με άλλες προδιαγραφές. Ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, από την Μπανταλόνα είχε ξεκινήσει. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χάσει τα χνάρια του, αλλά υπήρχε λόγος σε όλο αυτό. Ο Ρίκι Ρούμπιο έχει πάντα στο πλάι του το φύλακα άγγελό του. Πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Η μητέρα του έφυγε από τη ζωή το 2016 μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στους πνεύμονες πολλά χρόνια. Ο Ρίκι έχασε τη γη κάτω τα πόδια του, όπως τονίζει στις δηλώσεις του. Δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να είναι σε αυτή την περίπτωση. Του πήρε καιρό να το ξεπεράσει. Αλλά είναι και πάλι εδώ. Ηγήθηκε της εθνικής του ομάδας πραγματικά σε αυτό το μπάσκετ. Την οδήγησε στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, το δεύτερο για την εθνική Ισπανίας μετά το 2006.
Όπως τόνισε και ο ίδιος, έχει πάντα την μητέρα του δίπλα του. Το νιώθει, τον οθεί να βγάλει τον καλύτερο αυτό του. Η χθεσινή κούπα είναι αφιερωμένη συνεπώς και σε αυτή. Ο Ρίκ είναι πολύ περήφανος για την μητέρα του και θα συνεχίσει μέσω εκείνης να πρωταγωνιστεί. Έτσι δήλωσε ο MVP του Mundo Basket, ο ηγέτης των Ισπανών, ο Ρίκι Ρούμπιο. Έτσι έχουν. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του MVP του Mundo Basket. Και τώρα πλέον το επόμενο μεγάλο ραντεβού των αθλητών του μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο είναι του χρόνου φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ισπανία και η Γαλλία που την Ευρώπη έχουν πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η Ελλάδα θα δώσει προολυμπιακό τουρνουά με την ελπίδα φυσικά να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, να πάρουμε κι εμείς ένα από τα 4 προολυμπιακά τουρνουά που υπάρχουν, ώστε να αυξήσουμε και τις πιθανότητές μας για να βρεθούμε στην μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού. Σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event, ασχετά που έχει λίγο απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε πως μπορούμε να βρεθούμε εκεί. Φυσικά αν έχουμε και την ίδια ομάδα πάνω κάτω, έρθει ο Γιάννης Αντετοκούμπο, και αν φυσικά έχουμε τη διοργάνωση και στην Ελλάδα, γιατί όχι να μην το καταφέρουμε. Αρκεί φυσικά να αποφύγουμε κάποιες ομάδες όπως είναι η Σερβία, να μην την έχουμε μαζί μας, γιατί άμα πέσουμε στο ίδιο προολυμπιακό τουρνουά με τη Σερβία θα είναι πολύ δύσκολα και για τους Σέρβους φυσικά αλλά και για εμάς. Και αυτό, έτσι έχουν τα πράγματα και για το μπασκετικό τοπίο. Επόμενο ραντεβού για το μπάσκετ, να το πούμε και αυτό, είναι το 2023, ανά 4 χρόνια τώρα θα γίνεται πλέον. Υπήρχε ένα διάλειμμα 5 ετών το προηγούμενο διάστημα. 2023 λοιπόν σε 3 χώρες, στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία και στην Ινδονησία. Τώρα δεν ξέρω πώς η Ινδονησία πήρε μου τον μπάσκετ. Είναι να πορεί κανείς και τι έχουν να επιδείξουν μπασκετικά αυτές τις χώρες εκεί πέρα. Αλλά η FIBA έτσι αποφάσισε. Θέλει να ανοιχτεί αρκετά στην ασιατική αγορά και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε τώρα, αλλά και με το επόμενο που θα γίνει. Καλό στο Γιώργο. Εγώ έκανα μια αναφορά τώρα, λίγο ένα πρόλογο στο μπάσκετ για να πούμε τα ποδοσφαιρικά. Οι δυο μας θα έχει ενδιαφέρον. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα, καλά. Έκανα μια μικρή έτσι αναφορά για το ποδόσφαιρο. Είπα ότι ξημέρωσε μια καλή εβδομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη έδρα. Πέρυσι δεν το είχε κάνει. Με 2-3. Έδειξε, μπορούμε να πούμε, αυτό το μέτρο του πρωταθλητή. Γιατί πέτυχε 2 γκολ στο τέλος. Το ένα κυρώθηκε, δεν πτωήθηκε. Πέτυχε κι άλλο σχεδόν τον ίδιο τρόπο. Ναι. Εντάξει, μπήκε στη ζωή μας και το ΒΑΡ, βέβαια. Γι' αυτό. Αλλά έπαιξε τον ρόλο του και αυτό, ότι δεν πτωήθηκε και ότι έβγαλε αντίδραση μετά το ακυρωθέν γκολ. Και το πίστευαν. Φάνηκε για τον πάγκο, ο Φεραίρα πάμε και τα λοιπά που του έλεγε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και απ' την άλλη, ο Άρης έκανε μια σπουδαία εμφάνιση. Που σίγουρα θα βρήκε το πτώμα του Παναθηναϊκού και πάτησε πάνω. Μέσα αν είχαμε πει ότι μπορεί να κερδίσει. Ο Άρης χθες έκανε το τέλειο. Δεν έκανε το τέλειο παιχνίδι. Δεν έκανε τίποτα σπουδαίο και εντυπωσιακό, κάτι εξειδικευμένο. Έκανε τα απλά και ουσιαστικά. Βρήκε απέναντί του μια ομάδα που φαινόταν ότι είναι υποδιάλυση. Ναι. Δηλαδή δεν έκανε νομίζω τίποτα σωστά χθες ο Παναθηναϊκός σε κανένα σημείο. Και τα 4 γκολ ξεκινάνε από λάθη Κραυγαλέα. Λάθη θα γίνουν σε κάθε παιχνίδι. Αλλά τέτοια λάθη δεν μπορούν να συγχωρούνται. Όπως αυτό που κάνει ο Ζαχίτς στο πρώτο γκολ. Στο δεύτερο, Ινσούα με στραβοκλωτσιά βγάζει με αριθμητικό πλεονέκτημα τον Άρη στην κόντρα. Στο τρίτο γκολ ξεκινάει από πάσα του Πούγκουρα στον Γκάμα που βγάζει πάλι τον Άρη 3-2 σε ανισορροπία την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και ενώ λείπει ο στόπερ, ο Πούγκουρα που έχει κάνει την λάθος πάσα από το πλάι προς το κέντρο. Δηλαδή λάθη που δεν επιτρέπεται ούτε στην Ακαδημία. Το 4-0 πάλι έρχεται από λάθος πάσα, νομίζω, εκεί στη μεσαία γραμμή. Ο Ινσούα πάλι κάνει. Δεύτερο λάθος ο Ινσούα. Δηλαδή είναι και έτσι τα 4 γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει λάθη που. Είναι όταν ξεκινάει το παιδάκι στα 6-5 στην ηλικία, πηγαίνει στην ακαδημία, του λένε ειδικά το πρώτο γκολ. Πάσα μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτό δείχνει ότι κάτι πηγαίνει λάθος στον Παναθηναϊκό στο τομέα τη συγκέντρωση, γιατί δεν είναι λάθη που είναι θέμα ποιότητα. Δεν δικαιολογείται τώρα παίκτη σε αυτού του επίπεδου να κάνουν αυτά τα λάθη. Είναι θέμα συγκέντρωση ξεκάθαρα. Συνολικά το κλίμα τη ομάδα δεν ξέρω τι έτσι. Ο Άρης ήταν σοβαρό, είχε την ουσία, τα εκμεταλλεύτηκε και τιμώρησε τον Παναθηναϊκό. Και μικρό ήταν και το σκορ, μπορούμε να πούμε. Στο κατάλληλο σημείο ήρθε αυτή η νίκη για τον Άρη. Αυτή η ευρεία νίκη. Σίγουρα. Αποκτάει ψυχολογία. Πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Αποκτάει και ψυχολογία για το πολύ μεγάλο ντέρμπι που έρχεται. Έτσι. Και ο Πάοκ. Μεγάλη νίκη απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Σαν brand name τώρα, έτσι. Ναι, γιατί αν κρίνουμε από τη χθεσινή εμφάνιση. Τελικά ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά. Αλλά σίγουρα μια νίκη του Παναθηναϊκού. Σίγουρα ήταν και πιο ευρεία στην ιστορία του στον Άρης Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει ποτέ μεγαλύτερη νίκη ο Άρης. Το πιο ευρύσκο ήταν το 2-0. Όχι, ρε, από το 30 κάτι. Όχι, το 30 κάτι. Το 37 ήταν. Μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έτσι. 7-0 είχε έρθει το 30 κάτι. Εντάξει, τώρα μην πιάνουμε κοινά.
Ναι, σαν χθες το θυμάμαι, ξέρω και τέτοια. Ναι, αφού για επαγγελματικό μιλάμε τώρα, εντάξει, ήταν μεγαλύτερη, πιο ευρύ ανοίγει. Ο ΠΑΟΚ δεν ικανοποίησε, εμένα δεν μου άρεσε προσωπικά, εκτός από κάποια διαστήματα. Αλλά το να παίρνεις νίκη σε αυτή την έδρα που παραδοσιακά είναι δύσκολη, που πέρυσι και στην πρώτη σου απώλεια, κόντρα σε μια ομάδα που λογικά θα είναι στην εξάδα. Ειδικά αν βρει ρυθμό, γιατί είχε πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή, αλλαγές στο ρόστερ. Ναι, τρώμε δύο βαθμούς έχει τρία παιχνίδια. Έτσι. Το να παίρνεις πάντως μια νίκη με τέτοια εμφάνιση, σαν αυτού του ΠΑΟΚ, σε αυτή την έδρα, σε αυτό το σημείο, ίσως αποτελέσει αφορμή για να γυρίσει το κουμπί και να αρχίζει λίγο ο ΠΑΟΚ να παίρνει τα πάνω του. Γιατί φάνηκε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει θέματα συγκέντρωσης σε πολλά σημεία του παιχνιδιού που έδειχναν να είναι στα χαμένα παίκτες βαρόμετρα, έτσι όπως ο Κρέσπο, Βαρέλα, που ο Κρέσπο, για παράδειγμα, τα λάθη που κάνει στα δύο γκολ. Δεν μας είχε συνηθίσει ο Κρέσπο, όχι μόνο πέρσι, συνολικά στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ τα τελευταία τρία χρόνια. Είπε, αυτό που προβληματίζει είναι ότι ο περσινός ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, δεν θα δεχόταν για δύο μένα, γκολ ενώ που έχετε 2-0. Για μένα και αυτά τα λάθη και η εμφάνιση και η απόδοση συνολικά που έχουν μέχρι στιγμής παίκτες του ΠΑΟΚ εξηγούνται, δικαιολογούνται, ίσως δεν είναι το σωστό το να πούμε το δικαιολογούνται, εξηγούνται ποδοσφαιρικά. Υπάρχει ποδοσφαιρική εξήγηση όταν έχει γίνει αλλαγή προπονητή σε εκείνο το χρονικό σημείο, όταν η μισή προετοιμασία έφυγε για να ετοιμαστεί η ομάδα για τα μάτια με τον Άγιαξ, χωρίς να γίνει προετοιμασία συνολική για τη σεζόν. Όταν υπάρχει αυτό το στραπάτσο από τη Σλόβαν που σε βγάζει εκτός προγραμματισμού από νωρίς, με όλα αυτά που έχουν συμβεί στον ΠΑΟΚ το τελευταίο τρίμηνο, εξηγείται ποδοσφαιρικά αυτή η εικόνα. Και νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα βλέπουμε από εδώ και πέρα με το Φερέιρα, όσο σιγά σιγά αφομοιώνει τον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό ότι έχει κάνει το 3-3 και δεν έχει απώλεια. Απλά, απλά πρέπει να βελτιώσει ορισμένα βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα. Δείχνει ο ΠΑΟΚ φέτος από την αρχή ότι πονάει στο 1. Ο Πασχαλάκης δεν είναι ο περσινός Πασχαλάκης και ίσως ήρθε η ώρα να καθίσει και αυτό στον πάγκο και για να καθαρίσει το δικό του μυαλό και να μην γίνουν χειρότερα. Και νομίζω ότι ο Ζήφκοβιτς, βλέποντας από τον πάγκο αυτές τις εμφανίσεις, νιώθηκε ο ίδιος ότι σαν να έφτασε η ώρα να πάρει την ευκαιρία του. Αν θυμόμαστε και ο Πασχαλάκης κάπως έτσι πήρε την ευκαιρία. Ναι. Έτσι, με τον Ρέι να κάνει τέτοιου είδους εμφανίσεις, σαν αυτές που κάνει τώρα ο ίδιος, ενώ ο Ρέι λογίζονταν ως βασικός τότε, πήρε την ευκαιρία και δεν ξαναβγήκε ο Πασχαλάκης. Έτσι, οπότε νομίζω. Αυτό δεν το αποφασίζουμε εμείς σε καμία περίπτωση. Αλλά... Ο Ρέι έχει παραστάσεις, έχει εμπειρίες από αυτό το επίπεδο του Super League. Ο Ζήφκοβιτς. Ποιος είπα εγώ? Ο Ρέι. Ο Ρέι στην Αργεντινή. Ναι, σωστά. Στο Μεξικό που είχε. Ο Ζήφκοβιτς έπαιζε με την Ξάνθη επί σειρά ετών. Έχει εμπειρίες, έχει παραστάσεις. Μπορεί να σταθεί. Και επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ είναι ο Εσίτ. Ο οποίος πάλι μετά το 50-55 δεν υπάρχει πάλι. Σαν να γίνεται μια αναγκαστική αλλαγή σε κάθε μάτσιν. Δεν ξέρω αν πρέπει να βρει τρόπο να τον αξιοποιήσει. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός. Και σε κάθε πρώτο ημίχρονο που έχει αγωνιστεί βασικός είναι καλός, μετά το 50-55 δεν έχει ανάσες. Αλλά το παιχνίδι μέχρι το 90 βέβαια, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πάντα... Ακριβώς δεν μπορεί να έχει σε κάθε μάτς μια αναγκαστική αλλαγή. Εκτός αν μπαίνει στο 55. Εκτός να βρει άλλο τρόπο να τον αξιοποιήσει. Οπότε τώρα βέβαια δεν είχε διαθέσιμου. Τον Καντουρί και τον Αγκούστο του είχε διαθέσιμου, δεν ήταν έτοιμοι για 90 λεπτό γιατί είχαν τραυματισμού. Οπότε αναγκαστικά πήγε στην επιλογή του Εσίτη με τον Μίσιτς. Ο Μίσιτς που ήταν νομίζω. Ναι, θα έχει παραπάνω επιλογές. Περιμένουμε και τον Βέρμπλουμ. Και ο Βέρμπλουμ, σωστά. Τον περιμένουμε και αυτό να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Το Δεκέμβρη πέρυσι δεν έχει να αγωνιστεί. Το Δεκέμβρη πέρυσι. Πέρασε 9 μήνο. Έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς, συμμετέχει κανονικά. Συμμετέχει στις προπονήσεις, αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι και πότε θα είναι έτοιμος να βοηθήσει. Έχει τραυματισμό. Είναι ο πιο δύσκολος, εντάξει. Χειρότερος και από χιαστό είναι. Ναι. Στον Τενόντα, ειδικά σε αυτήν την ηλικία που είναι ο Βέρμπλουμ. Αλλά ναι, εκεί πρέπει να το δει το θέμα ΠΑΟΚ, γιατί δεν, νομίζω ούτε ο ΕΣΥΤΗ έτσι αξιοποιείται όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, αν τον έχεις, τον φέρεις από το 60 σε μάτς που θες να κρατήσεις προβάδισμα, ναι, να σου κλείσει τους χώρους είναι για αυτή τη δουλειά. Αλλά το να τον χάνεις από το 50-55 να είναι άλλος παίκτης μετά. Και να έχει μεγάλο. Να σε... Είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι σαν να παίζει με 10, που λέει ο λόγος. Βέβαια. Ειδικά το δεύτερο, το λάθος που κάνει για το. Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Το δεύτερο τώρα. Και ευτυχώς τον έβγαλε νωρίς. Ναι. Ένα ακόμη πρόβλημα στο οποίο μπορούμε να σταθούμε για τον ΠΑΟΚ είναι η αναποτελεσματικότητα του Πέλκα ξανά. Ο Πέλκας που για μένα ήταν από τους καλύτερους στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Κάνει την ενέργεια στο πρώτο γκολ. Ωραίο μπάσιμο. Και την assist. Θύμισε λίγο το. Είναι δραστήριο. Την assist που έδωσε στο τελικό του περσινού του κυπέλου που μπήκε εκεί και έβγαλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι σκόρ, τώρα μπορεί πολλοί να με χλεβάζουν που τα λέω αυτά για τον Πέλκα. Ούτε να τον υπερασπιστούμε, θέλουν το τίποτα. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε λέμε. Πράγματα, ναι, τι, δεν έχουμε κάτι, καμιά συγγένεια με, με τον Πέλκα. Ναι, εγώ νομίζω ότι στα πρώτα λεπτά ο Πέλκα πάλι ήταν από του πιο κινητικού του ΠΑΟΚ επιθετικά. Και όταν αρχίζει και αυτό σιγά σιγά να καταλαβαίνει αυτό που θέλει να παίξει ο Φερέιρα με στο νέο ρόλο που του έχει δώσει σαν δεύτερο επιθετικό, θα έχει πράγματα να δώσει. Αλλά το θέμα είναι δεν του έρχεται το γκολ. Βλέπεις πάλι εκεί στη μεγάλη ευκαιρία που έχει την. Νομίζω πως πλέον βλέπουμε ότι είναι ψυχολογικό γιατί πάλι έχει το τέτα τέτα εκεί από το σημείο του πέναλτι το στέλνει στο πουθενά.
Και βλέπεις ότι από εκεί και μετά δεν υπάρχει ο Πέλκας μέχρι ναι, να βγει. Οπότε ίσως είναι ψυχολογικό και κάποιος που δεν έχει δει νιώθει την πίεση. Στηρίζεται εκεί, σε εκείνη τη φάση. Οποία ναι, μάλλα... λες πάλι το χασε. Ενώ ήταν καλός ο Πέλκας. Ήταν απογοητευτικό το πλάσε που έκανε ναι. μέσα στη μικρή περιοχή. Εκεί ίσως του βγαίνει πίεση στην τελική προσπάθεια. Γιατί έχει χάσει ήδη τις μεγάλες ευκαιρίες ναι. με τον Άγιαξ είναι που κόστησαν και με τη Σλοβάνη είχε χάσει, αν θυμάμαι. Και ίσως νιώθει αυτή την πίεση μέχρι να φύγει το, να βγάλει τον γκολ. Και ξέρεις που αλλού το καταλαβαίνω αυτό, η λεπτομέρεια που ίσως δεν την πρόσεξαν πολύ. Βάζει τον γκολ ο Ακπομ, το πρώτο με την ενέργεια του Πέλκα. Και δεν πανηγυρίζει. Πηγαίνουν πήγαν όλοι πάνω, μαζί πήγαν στην πάνω. Κερκίδα και ο Ακπομ δείχνει τον Πέλκα. Ναι, προς το... στον κόσμο κάνει νόημα και λέει στον Πέλκα, δείχνει τον Πέλκα. Αυτό ίσως δείχνει και ότι ο Πέλκα το... το έχει αυτό το βάρος. Ναι. Του να σκοράρει, και... ακούει πολλά είναι η αλήθεια. Ίσως είναι και λίγο ασήμαντο, αλλά. Ίσως παίξει αυτόν τον ρόλο του βέβαια με τα social media τα οποία έκλεισε το προηγούμενο διάστημα. Ναι, προφανώς για να κάνει αυτή την κίνηση, ναι. Ποιος ξέρει τι μηνύματα αυτό έβλεπε. Αυτό απεικονίζεται και στο γήπεδο, είναι λογικό, έτσι είναι ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι, αυτά είναι τα, αυτά τα προβλήματα στα οποία εντάξει, έχει και θετικά ο Πόκνα κρατήσει αυτό το μάτσο, όπως η αντίδραση που έβγαλε, παρότι σοφαρίστηκε. Το ότι πήρε την νίκη, επαναλαμβάνω, σε μια μέτρια και μέρα. Συγγνώμη, ακυρώθηκε τον γκολ και μετά. Βάλανε ναι, ναι, ναι. Αυτό δείχνει ότι αυτή η ομάδα, αυτοί οι παίχτες. Αυτό έχει χτιστεί. Εντάξει, φαινόταν στο τέλος ότι ο Πάουκ κάποια στιγμή θα το βάλει τον γκολ. Ναι, εντάξει, η αμυντική συμπεριφορά του ατρωμί του ήταν απαράδεκτη και στις δύο φάσεις. Είχε καθυστερήσει και παραδοθεί. Σαν να μην ναι. ήθελε, σαν να μην είχε δυνάμεις να κρατήσει το 2-2. Και ναι, είναι 38 οι δύο φάσεις στα φάουλ που είναι η απαράδεκτη συμπεριφορά και στα δύο. Μου κάνει εντύπωση. Άντε, οι παίχτες, όχι και παίζε μαρκάρ. Με κάνει εντύπωση ο τερματοφύλακας. Που το τρώει στο ίδιο, στην διαγωνία, Θεοδωράκης. Στο πρώτο γκολ που ακυρώθηκε εν τέλει. Σε τραγικό βράδυ και ίδιο τερματοφύλακας. Φωνάζει στους αμυντικούς του πριν η μπάλα γκολ. Και στο δεύτερο πάλι το ίδιο. Στο δεύτερο δεν... τρώει το σουτ του Μάτος από την απόσταση ναι, με τα φάλτσα. Βιέζρα, αγόρι μου, μαθες, τι φωνάζεις. Και το τρίτο τρώει και το ακυρωθέν στην ίδια γωνία και στο άλλο πάλι στην ίδια γωνία. Αυτό λέμε. Και όχι, άντε πες το έφαγες. Φωνάζει στους συμπαίκτες του. Τι τους φωνάζει, αφού είσαι φταίς. Εντάξει, και άμυνα ήταν απαράδεκτη, έτσι. Σίγουρα ήταν τρεις παίκτες του Πάουκ μόνοι. Αλλά ρε φίλε, και εσύ βιέσαι, μα μη φωνάζεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, ναι. Δεν βγήκε καθόλου. Αλλά φώναζε. Εκεί πέρα εγώ γέλασα πολύ. Λέω εντάξει, τι κάνει. Είναι απίστευτο. Πάντως μπαίνουμε σε εβδομάδα ντέρμπι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Από νίκες σημαντικές και οι δύο. Και οι δύο ακριβώς. Και πάμε σε πλέον. Να δούμε λίγο φεγγάρι ο Άρης. Πέτυχε αυτή την ευρεία νίκη με τον Παναθηναϊκό. Τώρα το δίλημα που μπαίνει στον Άρη είναι πας με Τερζή ή πας με νέο προπονητή. Νομίζω πως έχει αποφασιστεί ότι πάει με Τερζή. Πάει με Τερζή. Σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον. Ναι. Τι θα έλεγες, δεν ρωτάω το τι θα γίνει. Α. Γιατί τα λέγαμε και χθες το βράδυ με τον Νίκο και τον Χρήσανθο. Τι λες εσύ τώρα, τι θα ήταν το σωστό, είναι αυτό νομίζω, ναι, το είναι να πάει με Τερζή αυτό. Ή να ναι, ναι, συμφωνώ. Έχει αποκτήσει ψυχολογία, ίσως το γουστάρουν και οι παίκτες σε αυτό το σημείο. Αυτό και μπορεί να τους δεν ξέρω αν τον γουστάρουν, πάντως φάνηκε από κάποιους παίκτες ότι μάλλον δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά με τον Παντελίδη. Δεν μπορεί πριν και εβδομάδες να έχεις αυτό το χάλι στο Βόλο και ξαφνικά χθες να κάνεις όλα αυτά που πρέπει όπως πρέπει. Οπότε νομίζω είναι η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή να πάει. Ναι, και εγώ δεν αυτό θα μείνει, πιστεύω. Βέβαια, το είπε και ναι, το ξεκαθάρισε. Το ξεκαθάρισε. Απέριψε το σενάριο. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχει αποκτήσει ξέρει μια την ομάδα. Ξέρει μπράβο. Την ομάδα. Ξέρει τον ντέρμπι. Ξέρει τον έρθει ένα Ισπανό τώρα που δεν ξέρει έτσι. Τι σημαίνει το Παοκάρι. Οπότε ναι, είναι η καλύτερη λύση και εγώ πιστεύω ότι σωστά θα κάνει ο Άρης. Είναι αυτή η μεταβατική. Εντάξει, το ίδιο είχε γίνει και στην ΑΕΚ με τον Κωστένογλου. Μπήκε στα δύο παιχνίδια ω υπηρεσιακό. Με αφορμή αυτό ρωτήθηκε χθες στην έξι τύπου. Είδε τι εμφάνιση έκανε η ομάδα. Όπως ναι. έκανε και ο Άρης χθες την πολύ καλή εμφάνιση. Μετά όμως εν τέλει σταθεροποιήθηκε ο Κωστανόγλου. Ναι. Και είναι άλλη περίπτωση. Δεν θα συμβεί το ίδιο και στον Άρη φυσικά. Ναι. Εντάξει, μπορεί να γυρίσει μπούμεραν ξανά όλο αυτό κάποια στιγμή. Δεν το ξέρεις. Υπάρχει τόσο ενθουσιασμό στην αρχή σίγουρα. Αλλά μα στραβώ το πράγμα. Θα μπορεί να διαχειριστεί. Εκεί τι γίνεται. Όταν θα έρθουν οι στραβέ. Γιατί θα έρθουν μέσα στη ζωή. Χρειάζεται λίγο, ναι, κάποιον είναι πιο. Δεν θα τα έχει όλα νίκε από την Κορέα. Θα έρθει και η κρίσιμη περίοδο και εκείνη το θέμα κατά πόσο θα στηριχθεί ο Κωστανόγλου. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, είδαμε το. Δεν πέσαμε πολύ μέσα είναι η αλήθεια στι προβλέψει μα. Κοίταξε, εγώ άμα θυμάσαι καλά, είχα πει ότι θα σκοράρει ο Ντέγε. Ναι, ναι, το έχει πει. Το έχεις πει. Εγώ είχα πει, έβλεπα σφιχτό ματ, δεν περίμενα τόσο κακό τον Παναγενικό, ούτε τόσο καλό τον Άρη. Ναι, ούτε. 4-0 νομίζω δεν περίμενε κανένα. Δεν το 4-0. Σίγουρα κάποιο. Του Πάοκ είχα πει ότι θα κερδίσει ο Πάοκ με γκολ. Είχα πει 1-2 σκορ. Βγήκε 2-3. Ένα είχα πει, ναι. Έπεσα έξω. Στο Ολυμπιακού είχα πει δύσκολη νίκη. Έπεσα μέσα. Ναι, όσοι είδαν το μάτς καταλαβαίνουν τι εννοώ. Γιατί μην κοιτάζουμε το 5-0. Το 5-0 είναι μέχρι το 70 το μάτς πεζόταν. Και όχι απλά πεζόταν ο Ολυμπιακός έκανε συντήρηση. Ο Βόλος είχε μεγάλη ευκαιρία στο 1-0. Mm-hmm. Σου του Γκέντρισεκ που απέκρισε ο Σά. Όσοι είδαν το μάτς. Ναι, στο 70 δέχεται το 2-0, μετά δίνεται και ένα πέναλτι λίγο μυστήριο και αποβολή. Μυστήριο. Δεν ήτανε. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Δεν το είδες. Είδα τα γκολ, τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Μαρκάλι ο Ρίλαντζης, τον σμπρόχνει τον Ποντένσε. Από πήρε και κόκκινο Ρίλαντζης. Εκτός περιοχής, ναι.
Γίνεται και το πρώτο φάουλ, δεν το σφυρίζει. Στη συνέχεια τη φάση απλά τον ακουμπάει και πέφτει στην περιοχή ο Ποντέτσε και δίνει το πέναλτι. Νομίζω ποιο ήταν το φάουλ απ' έξω. Ναι, ίσως ήταν. Είχαμε και την κόκκινη του Λαμπτολόι που εξαφανίστηκε. Αυτό δεν το κατάλαβα, επειδή δεν είδα το παιχνίδι. Γίνεται φάουλ. Μετά από στο διάφορα παιχνίδια. Ο Λαμπτολόι έχει κάρτα. Ναι, δίνεται. Πρόβα έδειξε ότι πήρε κάρτα. Και σε όλα τα. Μα δίνεται το φάουλ στον Λαμπτολόι, το χρεώνει το φάουλ διαιτητή και του βγάζει κάρτα. Και η Νόβα δείχνει κάρτα στον Λαμπτολόι δεύτερη. Και φάνηκε μετά έγραψε διαιτητικά ο διαιτητής κίτρινη στον παίκτη του Βόλου για διαμαρτυρία. Στην κάμερα φάνηκε ότι έδωσε κίτρινη. Δεν το θυμάμαι τη στιγμιότυπο ακριβώς, αλλά έχω εντύπωση ότι ναι, για να το έγραψε η Νόβα. Δεν το έδειξε. Δεν το έδειξε αυτό. Γι' αυτό. Εσύ, μήπως... Αλλά ήταν ξεκάθαρη φάση. Με ότι είναι το μαρκάρισμα για δεύτερη κάρτα του Λαμπτολόι. Α, φαίνεται. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε διάλειμμα. Ωραία, πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε δεύτερο μέρος σε ρυθμού Super League. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο Λιμπέρο Παντού μέρος δεύτερο. Παρέουλα θα πάμε έως και τις 3 πριν δώσουμε σκητάλη στο Γιώργο Ζαγόρα με το πέναλτι. Πέναλτι είχαμε αυτήν την αγωνιστική. Πού είχαμε, στο Καραϊσκάκι. Καραϊσκάκι να είχε ένα πέναλτι. Αλλού. Πού αλλού είχε πέναλτι. Είχαμε μόνο αυτό. Αλλού δεν νομίζω να είχαμε. Μάλλον όχι. Ναι. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα. Πάντως το VAR σε αυτή την αγωνιστική μπορώ να πω ότι ψιλοβοήθησε. Ναι. Ακύρωσε το γκολ του ΠΑΟΚ. Μέτρησε το γκολ του Αντρόμητου. Σωστά. Ναι, σωστά. Ακύρωσε το γκολ του Παναθηναϊκού. Σωστά. Εντάξει, εκεί γέλασα. Δεν ξέρω πού το βρήκαν αυτό το παίχτη που έβαλε, τα κλάματα. Έβαλε τα κλάματα, ρε παιδιά. Εγώ δεν κατάλαβα στη μετάδοση. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί κλαίει αυτός. Ναι. Μήπως ο άνθρωπος έχασε κάποιον, ξέρω εγώ, και το αφιερώνει και συγκινήθηκε. Απίστευτος. Λέει, γιατί πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ στην καριέρα. Γιατί το ακύρωσε. Και το ακύρωσε. Ο Αλίτης, πού το βρήκαν. Πήγανε και φέρανε ο Παναθηναϊκός παίχτη, ο οποίος δεν έχει βάλει ποτέ στην καριέρα του γκολ επαγγελματικό. 19 χρονών είναι ρε. Εντάξει. Περέα λέγεται αυτό. Περέα, εδώ. Δηλαδή, άμα πήγαιναν στην Περέα, δεν θα βρίσκανε κανένα καλύτερο παίχτη. Έτσι. Εκεί από το μέρος. Μπορεί. Γιατί όχι. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι για κλάματα. Και είναι για κλάματα γιατί ξεκίνησε με προσδοκίες. Δηλαδή, είναι αυτά που διαβάζαμε το καλοκαίρι. Ναι, κέρδισε τον Άγιαξ, τη Φέγενορτ, με τους Τούρκους πήγε ισοπαλίες. Ναι, και γράφανε εκεί οι blogger του Παναθηναϊκού και οι opinion makers κτλ. Ακόμη και για πρωτάθλημα διαβάσαμε κάποια στιγμή. Μα ο Δόνης είχε πει ότι πάμε φέτος για τέρματα ψέματα, πάμε για κύπελα. Γι' αυτό όλοι τώρα έχουν αυτή την άποψη για τον Παναθηναϊκό. Αν ξεκινούσε μια σεζόν όπως την περσινή, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Με χαμηλά την μπάλα και θα δούμε και πού θα μας βγάλει. Κοίταξε, νομίζω πως όλοι πάνω κάτω έτσι το βλέπαμε. Θυμόμαστε την περσινή ομάδα του Παναθηναϊκού με τα πιτσιρί και αυτά που έκαναν μια καλή σεζόν. Και αυτό όπως είπες και εσύ, ένα καλό ξεκίνημα. Και βλέπεις φέτος πάνω κάτω ο ίδιος κορμός με κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Λες, καλά θα πάει με τον ίδιο προπονητή, τον Δόνη. Έτσι δεν είναι. Υπήρχε μια καλύτερη οργάνωση. Έχουμε, με αυτά. Έχουμε καμιά εξέλιξη. Τι εξέλιξη. Με Δόνη. Νομίζω θα συζητήσουν με τον Ταμπίζα. Δες το λίγο. Με τον Ταμπίζα, λέω, με τον πρόεδρο. Ο Ταμπίζας πάντως λέει τα. Έκραξε τους παίχτες. Κάτι τέτοιο. Ήταν. Τώρα εδώ πέρα. Είναι λίγο μακριά. Ας το δω εδώ πέρα. Υπάρχει αυτή η επιλογή του κινητού. Νομίζω πως θέλει να αποχωρήσει ο Δόνης. Μάλλον θα φύγει. Τον είδα λίγο απογοητευμένο χθες, λογικό κιόλας. Βέβαια. Να, αυτό βλέπω εδώ. Νταμπίζα σε παίκτες. Εσείς φταίτε, όχι εμείς. Ναι, ωραία πράγματα. Κατηγόρησε τους παίκτες όταν ο Νταμπίζας. Φτάνει σε τέτοιο σημείο, δεν υπάρχει μέλλον, να ξέρεις. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν ακούγω τέτοια πράγματα μέσα στα αποδυτήρια και βγαίνουν και προς τα έξω κιόλας. Πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες. Δεν υπάρχει μέλλον. Έτσι έχουν τα δεν πράγματα στον Παναθηναϊκό. Για να τα είπε αυτά, μάλλον θέλει να φύγει. Ένα βαθμό έχουν στις 3 αγωνιστές. Είπε όλα αυτά που ήταν να βγει πριν φύγει. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, ο Όφη συνέχισε να μας εντυπωσιάζει. Η Ξάνθη που έκανε το 3-3. Πρώτη φορά στην ιστορία της, λέει Ξάνθη. Όσο βρίσκεται στην Αλφαθενική, στη χρονιά στην Αλφαθενική. 3-3. Νομίζω ούτε αυτό το περιμέναμε. Έχει ξεκινήσει με εκπλήξεις. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Πέρα από το ντέρμπι. Ναι, αυτό είχα πει στον πρόλογο. Θα ξεκινήσει. Αν ξεκινήσει, θα τελειώσει. Καλή ερώτηση. Εγώ δικές μου σκέψεις κάνω τώρα. Ναι, εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε μάντιδες κακών. Ναι, και με βάση τα περσινά που είχε ξεκινήσει με ντου το παιχνίδι. Στο 1 ή στο 2. Ναι, χωρίς ναι, να έχει γίνει κάτι, χωρίς να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα. Μπήκαν μέσα μετά τον γκολ. Νομίζω είχαν ακολουθήσει τη μάση με το σημαίακι που μπήκε ο άλλος με τη σημαία. Ναι. Την άλλη εβδομάδα που τον την άλλη εβδομάδα ακόμη έχουμε Βόλο Σόφι. Και αυτό ωραίο. Κάνει 4, όχι 4-4. Ο Όφι θα παραμείνει αίτητος και εκεί ψηλά. Στο Πανθεσσαλικό πάει. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
Αυτός ο Αστέρας δεν ξέρω τι συμβαίνει με το. Καλή ομάδα. Ήρθε η ώρα να πάρει την πρώτη νίκη. Καλή ομάδα. Σίγουρα δεν έχει την ποιότητα που είχε την προηγούμενη πενταετία. Θυμάστε τότε με Ράγιο. Με... Εντάξει, ναι, ναι. Πώς λεγόταν. Έχει τον Παράλες πάλι μπροστά. Όμως έχει παίκτη που είχε. Που πήγε στη Μάιντς. Ο Ντεμπλάσης. Πολύ καλός παίκτης. Εγώ πιστεύω αν ήταν μπορούσε να σταθεί στις τρεις πρώτες. Ναι. Τότε. Έχει Πανετολικό ΣΑΕΚ. Ο Πανετολικός ψάχνει τον πρώτο βαθμό. Εντάξει, ΑΕΚ όμως βρίσκεται σε ένα καλό φεγγάρι. Θα έχει το ενδιαφέρον του κι αυτό σίγουρα. ΑΕΛ Ξάνθη. Πέρυσι ΑΕΚ είχε χάσει εκεί. Ναι, είχε χάσει μες στο Αγρίνιο. ΑΕΛ Ξάνθη. Ξάνθη πάει για 4-4 μες στο Αλευσία Αρίνα. Δεν ξέρω, νομίζω πως αυτή είναι η αναρδιάθρωση εν τέλει έχει κάνει καλό. Θα δούμε. Βλέπεις όλα χρόνο. Τα παιχνίδια που βλέπουμε, βλέπεις τώρα το πρόγραμμα και λες έχει ωραία παιχνίδια ρε, εσύ. Έτσι δεν είναι. Τι, κανένα δεν είναι πάρα πολύ αδιάφορο. Και πόσο μάλλον όταν θα έχει και play-off μετά όλες οι ομάδες που πάνε. Ναι, 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 δεν υπάρχει αδιάφορο. Μπορεί να βοήθησε. Θα φανεί δούμε, βέβαια και στην πορεία. Χρόνο, αλλά... Με τα μέχρι τώρα στιγμής τα δεδομένα. Έτσι. Να πάμε λίγο και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Καλά τα είπαμε και εδώ για τους δικούς μας. Είπαμε τα θετικά, τα αρνητικά της αγωνιστικής. Αλλά είχαμε και στην Ευρώπη μπάλα. Με πολλά και ωραία. Αυτό κρατάμε. Που είχε ξεκινήσει, θυμάμαι τη δικιά σου την ατάκα ότι θα περάσει εύκολα για Γιουβέντους στην Φιωρεντίνα. Άσε, άσε. Και σου είχα πει, περίμενε. Το άνοιξα να το δω στο δεύτερο ημίχρονο και με πήρε ο ύπνος. Περίμενε, λέει η Φιωρεντίνα. Μιλάμε για κακό ματς. Ναι, πολύ και κακό ματς. Μπορεί να πει και ευχαριστώ για Γιουβέντους. Μπορεί να μην είχε ούτε φάση. Μπα, όχι, ούτε η Φιωρεντίνα είχε φάση. Ήταν το 0-0, ναι, άκρος αντικαταστροφικό βάσει την εικόνα του αγώνα. Δηλαδή δεν άξιζαν κάτι παραπάνω, καμία από τις δύο. Δεν είδα το παιχνίδι, αλλά μετά. Και περιμένω τώρα να δω τη Juve στην πρεμιέρα του Champions League. Ναι, νομίζω παίζει. Νομίζω στην Ατλέτικο. Στη Μαδρίτη με την Ατλέτικο. Έχω εντύπωση ότι. Η Ατλέτικο που και αυτήν την είχαμε πει. Ότι στο Ανοέτα με τη Σοσιεδάδ δεν θα κάνει το 4-4. Φτάνει το 3-3 που έκανε. Πολύ περίεργη. Και πλησίασαν πάλι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ που συνέχισαν με νίκες. Ντεμπού το Αζάρ. Η Μπάρτσα με τον Πιτσιρικά πάλι να σκοράρει και να δίνει και ασίστ τον Φατί. Όχι πλησίασαν. Εντάξει, πλησίασαν εννοείται. 9 Ατλέτικο, 8 Ρεάλ. Εδρεώθηκε στην κορυφή η Σεβίλη. Η Σεβίλη που πήγε στους 10. Στους 10. Ναι. Και δεν στο διπλό στην Ολλανδία. 10 Σεβίλη, 9 Ατλέτικο, 8 Ρεάλ, 8 Μπιλμπάο. Και Μπιλμπάο πολύ ψηλά. 7 η Μπαρτσελόνα, η Γρανάδα και η Σοσιεδάδ. Και μετά έχει 6 η Λεβάντη και ο Σασούνα. Πολύ κοντά όλες οι ομάδες μετά από 4 αγωνιστικές και καμία δεν έχει το απόλυτο. Ναι, εντάξει, είναι νωρίς ακόμη. Είναι καλό που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Όπως επίσης κάπως έτσι. Στην Αγγλία θέλω να αυτό, μου πεις στην Αγγλία, αυτό για δεν την ήττα τη City. Δεν το περίμενα. Και από την νεοφώτιση. Δεν το είχα πει εδώ όταν κάναμε τις προβλέψεις μας. Αλλά μέσα μου κάτι έλεγε ότι η City θα κάνει πλάκα στην Norwich. Νομίζω περισσότερο αυτό πίστευα. Σε κάτι τέτοια μεσημέρια τη Premier League η City. Το πόνταρα 4-6 με τη λογική ότι θα κερδίσει η City 1-3. Άνετα, ναι. Λες θα βάλει την Norwich ένα γκολ. Το πήγε το 4-6, αλλά ανάποδα. Εν τέλει έχασε. Πάλι έβαλε γκολ ο Πούκι. Αυτό ο Πούκι δεν λέει να σταματήσει. Ασταμάτητος. Και πανηγυρίζουν όλοι στη Liverpool. Η Liverpool και αυτή ζωρίστηκε με ανατροπή την κέρδη στη Newcastle. Πήρε μπρος ο Μανέ μετά και το γύρισε. Και πλέον είναι στο συν 5 αγωνιστικές. Αφού είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και εκεί είναι νωρίς όμως. Σίγουρα είναι νωρίς για όλα τα πρωταθλήματα. Αλλά το ότι έχει ένα συν 5 είναι θετικό εν ώψη της συνέχειας. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, πρέπει να δούμε και το πρόγραμμα και πώς θα εξελιχθεί η χρονιά και τα λοιπά. Υπάρχουν και το Champions League, υπάρχουν και τα κύπελα. Τώρα αυτή η εβδομάδα. Αυτό λέει, μην είναι νωρίς, εντάξει, το συν 5 καλύπτεται. Έχει Νάπολη, Λίβερπουλ. Ναι, τώρα έχει Ματσάρες, Ντόρτμουντ, Μπαρσελόνα. Η Λίβερπουλ παίζει με την Τσέλσι. Ναι. Η Τσέλσι, η οποία πεντάρα στη Γουλφ. 2-5 ναι. Με του πιτσιρικάδε. Αλλά δε τι γίνεται τώρα στην Αγγλία. Λίβερπουλ 15, City 10 και από εκεί και πέρα γίνεται χαμό. Όλοι είναι πάρα πολύ κοντά. Η Τότεναμ. Η Άρσεναλ άρχισε τα γνωστά. Η Λέστερ και η Τσέλσι και η Άρσεναλ. 1, 2, 3, 4. 5 ομάδε έχουν 8 βαθμού. Η Άρσεναλ πάντω άρχισε τα γνωστά τη. Από 0-2-2-2 στη Γουότφορντ χθε. Ναι, λάθο του Σοκράτη νομίζω στο δεύτερο. Ναι, γκάφα έκανε πάλι. Το είπε και όλο αυτό. Είπαμε, τον φάγαμε το Σοκράτη εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Μπόρμουθ, West Ham, Southampton, Everton και Crystal Palace έχουν 7. Χαμό, έτσι. Η τότε ήταν από 4 στην Crystal Palace πριν το Καραϊσκάκι. Είχαμε πει δύσκολα, θα αλλά τελικά. Τελικά δεν ήταν καθόλου δύσκολα. Από το ημίχρονο 4-0. Έκανε πλάκα. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Το περιμένει στην Αγγλία ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Αυτό μπορεί να πήγαινε η Crystal Palace μέσα στην. Η Everton. Περίμεναν όλοι χθες το διπλό της Everton στην Bournemouth. Έχασε. Πάρε 3 στο κεφάλι. Πόσο έχασε. Πάρε 3 στο κεφάλι. Γι' αυτό.
Στην Bundesliga το ντέρμπι έληξε 1-1. 1-1. Δίνει ένα απίθανο πέναλτι. Αφού στο έβλεπα το ατρόμητο Σπάουκ και στο ημίχρονο κάνω ζάπινγκ στο Norwich City και στο Λειψία Bayern. Και πετυχαίνω τη στιγμή που είναι 0-1. Η Bayern έχει μονόλογο στο match και κερδίζει ένα πέναλτι, το σφυρίζει. Ο επιτιθέμενος δίνει κλωτσιά στον αμυνόμενο και βουτάει. Τον κλωτσάει, τον πατάμε στη θάπεση και πέφτει. Με γυμνό μάτι το σφυρίζει πέναλτι. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Ναι, ευτυχώς το πήρε πίσω. Και προφανώς με τον πήγε στο VAR θα το παίρνει πίσω. Λέω, δεν είναι δυνατόν να έσω αυτό το πέναλτι. Και όμως το είδα, αν δεν υπήρχε VAR θα το δίνει πέναλτι. Θα γινόταν 0-2 και τέλος το μάτι. Δεν θυμόμαι ποιο παιχνίδι ήταν. Αλλά... Δηλαδή, μην λέμε μόνο για τους δικούς μας, εκεί θέλω να καταλήξω. Καλά, γίνονται και στο εξωτερικό τρομερά λάθη. Σε ποιο παιχνίδι τη αγωνιστική αυτή είναι η Γερμανία, που η μπάλα βγήκε έξω. Την έβαλε μέσα ο παίκτης, έβαλε γκολ και το μέτρησε κανονικά. Δεν θυμάμαι όμως ποιο παιχνίδι ήταν. Ήταν στο Κολονία Gladbach ή στο Augsburg Eintracht. Τέλος πάντων, κάπου εκεί, πάντως στη Γερμανία έγινε και όμως και με VAR το έδωσε κανονικά γκολ. Ενώ η μπάλα βγήκε ξεκάθαρα έξω τη γραμμή. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Η Dortmund, ναι. Τέσσερα στη Leverkusen. Τέσσερα στη Leverkusen. Άνετα και ωραία. Αυτό είσαι. Η Ντόρτμουντ, έχω πει. Πλήση, δεν ξέρει, την απεριμένει κατά την αγωνιστική. Τώρα υποδέχεται την Παρσελόνα. Έχασε την Βερολίνο με την προηγούμενη αγωνιστική και τώρα κέρδισε 4-0 την Λεβερκούζεν. Και αύριο υποδέχεται την Παρσελόνα. Ναι. Πάντως η πρώτη είναι η Λειψία με 10 βαθμούς. Ναι, πέρασε την Μπάγκερ, έτσι. Η Μπάγκερ είναι τέταρτη. 9 έχει η Ντόρτμουντ και 9 έχει και η Φράιμπουργκ. Ναι. Έτσι έχουν τα δεδομένα στη Γερμανία. Στην ουρά, χέρτα. Το γκολ του Νεϊμάρ το είδε. Ωραίο. Φοβερό. Βούλωσε λίγα. Επέστρεψε, τον σωμάδα. Βρίσανε κάτι πανό, κάτι τέτοια εκεί εναντίον του και στο 90 του λυτρώνει 1-0 με αυτό το γκολ. Τρομερό ψαλίδι. Δυσκολεύεται πολύ πάρει φέτος. Θα έχει καλό ανταγωνισμό στη Γαλλία. Ναι. Το Στρασβούργο έχει μπει πολύ δυνατά σε αυτή τη μάχη. Με το ζόρι έχασε προχθές. Μα νομίζω ποιο του είχε κερδίσει κάπου. Πού του είχε κερδίσει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Πάντως είναι. Αλλά αυτό που βάζει ο Νεϊμάρ είναι έπος. Ναι. Φοβερό γκολ. Πάντως η Παρή δεν έχει το απόλυτο, έχει χάσει την Ρεν φέτος. Γι' αυτό λέμε ότι δυσκολεύεται αρκετά. Το γκολ της αγωνιστικής στην Ελλάδα. Το γκολ της αγωνιστικής στην Ελλάδα. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ. Εντάξει, του Μάτος ήταν ωραίο γκολ. Ωραίο σουτ. Ωραίο σουτ που έπιασε και για αμυντικό κιόλας. Ναι. Γι' αυτό το πιστώνεται ένα παραπάνω. Δεν τα θυμάμαι όλα τα γκολ να σου πω. Α, αυτό που είχε βάλει στην Ξάνθη. Το πρώτο γκολ της Ξάνθης ήταν. Πολύ καλό. Πρώτο γκολ της Ξάνθης, πώς μπήκε, δεν θυμάμαι. Νομίζω τώρα πριν λίγο δεν το είδαμε. Δεν θυμάμαι ποιος το βάλε. Θα σε γελάσω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Θα βγούνε τα best goal και τα MVP ναι, και πάνω θα πάνω κάτω πάντως τα αναμενόμενα αποτελέσματα είχαμε. Νομίζω ήταν όλα άση. Εκτός από το διπλό του ΠΑΟΚ. Όλα τα άλλα μάτς ήταν νίκες γηπεδούχων. Ναι, ναι, ναι. Ο Πανιώνιος, ο Άρης, η ΑΕΚ, η Ξάνθη, ο Όφη και ο Ολυμπιακός. Μόνο ΠΑΟΚ πήρε διπλό. Ούτε μια ισοπαλία δεν είχαμε. Ούτε μια ισοπαλία, ναι, την επόμενη εβδομάδα ίσως θα έχουμε. Και είχαμε πει εδώ πέρα ότι θα βγουν 3 χ. Ναι, το πιστεύαμε κιόλας. Τέσσερα, τίποτα. Εκτεθήκαμε πάλι. Εκτεθήκαμε. Για την ΑΕΚ το είχαμε πει. 2-0 σκορ δεν είχαμε δώσει. Ναι, ναι, λέγαμε. Αν πληρώθηκε. 2-0, 3-1 εκεί το περιμέναμε. Για τον Όφη τα είχαμε πει. Για τον Πανιόνιο εγώ το πίστευα πολύ. Θα κερδίσει. Ναι, ναι. Του είχε δηλώσει. Πήγε στο μείον 3 τώρα. Και έτσι λοιπόν. Έτσι έχουμε τα δεδομένα. Τώρα τι επόμενε μέρε θα πούμε σε ρυθμού ντέρμπι. Ας καταλαγιάσει λίγο. Εβδομάδα ντέρμπι. Εβδομάδα ντέρμπι ακριβώς. Και για το Ολυμπιακό και για το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό θα σχολιάσουμε. Ναι. Και έχουμε και Champions League φυσικά από αύριο. Καλά, ναι, αυτό. Ξεχάσαμε το πραγματικό ποδόσφαιρο. Από αύριο επιστρέφουμε όμως. Και Europa League. Μην το ξέρουμε. Μην το βγάλουμε. Με ωραία παιχνίδια στην Πρεμιέρα. Άιντραχτ Άρσεναλ νομίζω είναι το καλύτερο. Ναι. Την 5η-8. Έχει καλές ομάδες φέτος στο Europa League γιατί δεν χωράνε όλοι στο Champions League φυσικά. Υπάρχει και η Ρώμα εκεί και η Manchester United. Και η Arsenal έχει καλές ομάδες. Και θα μας απασχολήσει και αυτό μέχρι να μπούμε στη νέα εποχή με το Europa League 1, με το Europa League 2. Εκείνα τα περίεργα που έρχονται. Σίγουρα θα δυναμώσει πολύ το Europa League όταν θα γίνουν οι ομάδες από 48 που είναι τώρα στους ομίλους 32. Ναι. Θα έχει και δυνατές ομάδες. Εντάξει, το Europa League 2 δεν ξέρω τι ακριβώς θα. Πώς θα είναι τι και θα δούμε ναι, εκεί. Ναι, ναι. Σίγουρα θα βλέπουμε τις δικές μας ομάδες, τις ελληνικές. Θα μπουν δυνατά σε αυτή τη διοργάνωση και πρέπει και ίσως είναι και μια πρώτη τάξη ευκαιρία να διακριθούμε ευρωπαϊκά. Άντε να δούμε. Γιατί δεν νομίζω ότι πως θα έχει και τεράστια brand name σε αυτή τη διοργάνωση. Έτσι ναι. Είναι. Ναι, λογικά ναι. Οπότε μπορούμε να διακριθούμε, αν το πάρουμε φυσικά σοβαρά. Τι άλλο κρατάμε την αγωνιστική, Γιώργο? Τι άλλο κάτι έτσι, κανένα στιγμή, καμιά... Ένα blooper κρατάω. Αυτό που έγινε χθες το παιχνίδι του
το Άρη με τον Παναθηναϊκό, στο πριν game τα βλέπαμε. Που άνοιξα τα μπέκ ενώ βρισκόταν ο δημοσιογράφος της Νόβα Λίλα Κοντουριώτη μαζί με τα παιδιά εκεί πέρα. Και μετά από λίγο του λέει το ένα πιτσιρικά, έλα εδώ, μην τρέπεσαι. Πάει εκεί. Νόβα, βλέπεις, λέει. Ο Τέ, λέει ο μικρός. Σοβαρά, δεν το πήρε το μάτι μου. Το έχουν ανεβάσει παντού. Σοβαρά, δεν το είδα. Πολύ γέλιο. Και γελάει, τι να πει. Ωραίος, τι να του. Ωραίος ο πιτσιρικά, ξέρεις, του βάζουν το thug life, γυαλιά, τέτοια. Έλα εδώ, λέει, μην τρέπεσαι. Ότι, τι να πει. Τσιλικά ήταν ψύχραμα. Σου λέει, εσύ ρε Νόμα, μα δείχνει τη Super League το υπερθέαμα, οι άλλοι μα δείχνουν Champions League με 20 ευρώ να μου. Ο Τσιλικά εκεί πέρα, ξέρει, πάει ψύχραμο. Έλα εδώ, λέει, μην τρέπεσαι. Όλα καλά, λέει, όλα καλά. Τσιλικά. Νόμα, βλέπει. Ότε. Θα μπορούσα να είμαι θέση του Πιτσιρικά. Ναι, τώρα η Νόμα ζητάει κάτι εξιντάρια για να μα δείχνει αυτά που μα δείχνει στη Super League. Και όχι όλη τη Super League, έτσι, χωρί Πάοκ είναι φέτο. Ναι. Έτσι. Και ο ΤΕ με 25 ευρώ, 23 ευρώ με το πακέτο. Είναι το brand name του ελληνικού αθλήματος. Έχει και τη Euro, ναι, αλλά έχει... Ό,τι και να είναι, αυτό είναι. Και ζητάει 60 ευρώ. Ο ΤΕ με 23 ευρώ είδε στο περσινό Champions League και τον κύριο Μπαλίκ που είχαν και τι δεν είχαν, έτσι. Κορόιδο του έπιασε. Βλέπει και Formula 1, βλέπει και MotoGP. Μιλάμε τώρα για το κύριο προϊόν. Και ο ΤΕ σου δίνει και τα πρωταθλήματα ξένα. Και τα ξένα, ναι. Αλλά μπροστά τώρα στο θέμα που σου δίνει το Champions League. Εντάξει, γι' αυτό είναι, και μόνο φτάνει. Είναι ανάλογα και ποια ομάδα υποστηρίζεις. Τώρα νομίζω στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ρε, εσύ. Στην Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω πας πρώτα με την. Εντάξει, στην Ελλάδα, αν θες να βλέπεις μόνο την ομάδα σου. Το κριτήριο είναι η ομάδα που υποστηρίζει την Ελλάδα για να πάρεις. Αν θες να βλέπεις μόνο την ομάδα σου, δεν χρειάζεται να βάλεις το μικρό σπίτι. Βγαίνεις μια φορά την ομάδα έξω και τη βλέπεις. Είναι και άλλα, ρε, εσύ, μέσα και τα μπάσκετ και αυτά. Δηλαδή, ένας φιλόδοξος του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, θα βάλει Νόβα. Γιατί για παίζει, την θα βλέπει την Euroleague, για την Euroleague. Γιατί υπάρχουν πολλοί μπασκετικοί Παναθηναϊκοί. Εντάξει, έτσι το δέχομαι. Καταλαβες. Τώρα ο ΑΕΞΙΣ θα βάλει. Ο Αριανός γιατί να βάλει Νόβα. Για να βλέπει τα εντός έδρας, θα σπάει στο γήπεδο. Να δει τα μισά εκτός. Ναι, πάει τα δει έξω. Ωραία. Πάμε και τον ΑΕΞΙΣ. Γιατί τώρα το να βάλει τη συνδρομή από το σίγουρα, να βγει έξω να πει ένα καφέ είναι πολλά παραπάνω τα χρήματα. Σε αυτό έχει δίκιο. Φέτος π.χ. ο ΑΕΞΙΣ θα βάλει Νόβα. Γιατί υπάρχει το πρωτάθλημα στην Νόβα, τα εντός ΑΕΞ. Υπάρχει το BCL. Ναι, θα κάτσει τώρα να δει BCL. Θέλω να σου πω, ρε παιδί δεν μου, καταλαβες. Δεν υπάρχει. Αν πρέπει να επιλέξεις κάτι. Πολύ λίγοι θα είναι αυτοί που θα κάτσουν να δουν BCL. Επιλέξεις κάτι. Εντάξει, ο φανατικός θα κάτσει τα δίκια. Ενώ οι άλλοι σου δίνουν όλη την εβδομάδα, μπορείς να δεις 5 μάτς όλη την εβδομάδα. Ναι. Άνετα 5 ημέρα θα βλέπεις αγώνες. Δηλαδή έχεις 3, 4, 5 γεμάτες με το Champions League και τον Europa League ανά μία εβδομάδα. Και το Σαββατοκύριακο όλο και δύο μάτς θα βρεις να σου αρέσουν από αυτά που έχει. Όλο και δύο ντέρμπι θα υπάρχουν σε Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία. Δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα διαφήμιση. Συγκρίνουμε. Εντάξει, ελεύθερη αγορά. Νομίζω πως οι πιο πολλοί φίλαθλοι είναι του Παναθηναϊκού αυτοί που θα έχουν Νόβα. Πρέπει να έχουν Νόβα τη φετινή σεζόν. Ναι. Τον Ολυμπιακό που θα τον δείχνει φέτος στο μπάσκετ. Τον Ολυμπιακό φέτος στο μπάσκετ, ναι, είναι με καλή ερώτηση αυτή. Να, και οι Ολυμπιακοί. Το ξεχάσαμε. Θα πάρει η Νόβα την Α2. Άμα την πάρει ο Μαρινάκη την Νόβα. Δεν θα πάρει Α2. Κάνα άμα πάρει ο Μαρινάκη την Νόβα, δεν θα πάρει τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Τα παιχνίδια τη Α2 δεν θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί θα έχει και άλλη ομάδα Ολυμπιακός. Δεν θα παίζει με τους παίχτες που είναι στην EuroLeague. Έχει άλλη ομάδα. Ναι, σωστά. Αλλά ναι, αυτό. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Νόβα το πρωτάθλημα, το EuroLeague στην Νόβα. Βέβαια υπάρχουν τα παιχνίδια του Champions League που είναι στην Κοσμοτέ. Ναι. Okay, έτσι. Λοιπόν. Είναι. Πάντως η κόντρα αυτή του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού και για την Νόβα, για όλα αυτά. Είδαμε πάλι διαρροές το Σαββατοκύριακο, απαντήσεις. Δεν βαριέσαι ποτέ. Χαρτοπόλεμος. Πάντα θα υπάρχουν αυτά, έτσι. Ναι. Τοξικό περιβάλλον σε λίγο. Αυτό το οποίο με τη συνδρομητική απασχολεί πολλούς. Γιατί δεν μπορούν να πληρώνουν σύνδρομες και στα δύο. Εντάξει, είναι προφανώς. Εσύ θες να σ' αρέσει, π.χ. υποστηρίζει μια ομάδα, η δικιά σου ομάδα π.χ. Οι φίλοι του Άρη τώρα που θα πληρώσουν το τάλιρο για να δουν το Άρης ΠΑΟΚ. Έφτασε η ώρα. Είναι και αυτό, είδες. Έφτασε η ώρα. Είναι και αυτό στη μέση. Ξέρετε τι τρόλ κυκλοφορεί στα social media με αυτό το θέμα. Ναι. Φαντάζεσαι σωστό. Λίγο. Έχω δει ήδη μερικά, έχουν πάρει την. Πρέπει να κάνω λογαριασμό για να μπει στο ΠΑΟΚ TV. Βέβαια. Άρης 1914. Ναι, ναι, ο Χρήστης Άρης 1914, 5 ευρώ στο ΠΑΟΚ TV. Καλά, έχουμε να δούμε πολλά. Θα δούμε πολλά για πολλά στα social media. Ήδη σου λέω. Κάτι ουρέ στο κλάνο και λέει απ' έξω και να γράφουν, ξέρω εγώ. Ναι, ας πάρουμε τώρα, πήραμε το παράδειγμα. Πήραμε το παράδειγμα του Αριανού. Ωραία, ο Αριανός θέλει να βλέπει, πρέπει να πάρει Νόβα για να βλέπει τα εντός έδρας του Άρη. Να πάει στο γήπεδο, πάρει την Αρκία. Μπορεί να έχει προβλήματα, να μην μπορεί να πάει. Γιατί η Νόβα ξέρεις πόσο έχει το μήνα. Πόσο. Κάτι για 60 έχω ακούσει. Δεν έχω, δεν ξέρω. Αλλά από γνωστό έτσι γύρω στα 60 ευρώ βγαίνει. Πες ότι θέλει να τα βλέπει από το σπίτι του. Για τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο. Έχει προβλήματα υγείας, λέμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να πηγαίνει. Πρέπει να βάλει Νόβα. Είναι όμως και μεγάλος φαν του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θέλει να βλέπει τα Champions League. Πρέπει να βάλει και Κοσμοτέ.
Κατάλαβες. Ναι. Τώρα πρέπει να πληρώσει και τον Τάλιρο στο Pauk TV. Αυτό νομίζω τον πονάει περισσότερο από όλα τα χρήματα που θα δώσει και σε Νόβα και σε ΟΤΕ. Είναι αυτό λίγο θολότο το οποίο όλο αυτό. Ο κόσμος δεν έχει τόσα χρήματα να δίνει αβέρτα. Προφανώς. Κατάλαβες. Γι' αυτό πολλοί καταφεύγουν σε άλλες λύσεις για να δουν τα παιχνίδια. Η Ελλάδα χώρα τώρα για να έχει δύο συνδρομητικές πλατφόρμες. Κάποιος που είναι ποδοσφαιρόφιλος και γενικά το αρέσει ο αθλητισμός. Θέλει να τα βλέπει όλα, μπορεί να θέλει να βλέπει και μαραθώνιο. Και το έχει. Εντάξει τώρα. Λέμε ρε τώρα. Ή Στίβο. Τώρα ξεκινάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου. Μπορεί να το έχει συγκοσμοτέ. Το έχει συνέρθει βέβαια, θέλω να σου πω. Και έχει Νόβα. Και σου λέει, εγώ θέλω να το δω, δεν μπορώ. Πρέπει να βάλει και τα δύο. Είναι πολλά τα χρήματα. Έτσι, είναι πολλά. Ωραία. Γι' αυτό πρέπει να προσανατολιστούμε σε μια λύση όπως αυτό τώρα που έγινε και με το Pauk TV. Να γίνουν όλα έτσι. Όποιος θέλει πληρώνει να δει ό,τι θέλει. Σε λίγα χρόνια και θα καταλάβεις. Και μη σου πω και έτσι μπορεί να βγει και περισσότερα χρήματα. Γιατί με την κάρτα δεν καταλαβαίνεις πόσα λεφτά δίνεις. Α, δε και αυτό το μάτσο, και θα δώσει εν τέλει πιο πολλά βέβαια, από ό,τι θα πληρώσει. Βέβαια, εντάξει. Στο Champions League που είναι το πακέτο όλη τη χρονιά, τώρα η Κοσμοτέ πληρώνει τεράστια ποσά στην UEFA για να αποκτήσει τα δικαιώματα, έτσι. Οπότε δεν μπορεί να ρισκάρει να το πάει. Γιατί μπορεί στη φάση των ομίλων τα νούμερα να είναι πολύ μικρότερα, αλλά από τα πρώιμη τελικά και μετά φαντάζεσαι τι γίνεται. Πόσο κόσμο θέλει να είναι τα παιχνίδια. Αλλά δεν μπορεί να περιμένει κόσμο όλη τη χρονιά να φτάσει το Μάιο για να πάρει τα εκατομμύρια που δίνει για να πάρει τα δικαιώματα. Εντάξει, είναι περίπλοκο. Είναι νομίζω αυτό που είπες ότι δεν αντέχει δύο συνδρομητικές. Ναι. Σε μία όλα έπρεπε και ας είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό. Λέμε τώρα 50 π.χ. το μήνα για όλα. Για όλα. Ο άλλος μπορεί να τα έδινε. Αλλά θα ήξερε τα δει όλα. Ναι. Τώρα είναι δύσκολο. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Ο Λίβερο Παντελός στο Λίβερο κατά 4. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο σε ημέρα Champions League. Σε εβδομάδα Derby. Έχουμε πολλά ωραία. Έχει. Αναμένουμε φυσικά και εξελίξεις και στις ομάδες. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ξεκίνησε. Για σήμερα, μάλλον. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.